Οι αρνητικέ σκέψει μπορούν να συμβάλλουν σε προβλήματα όπω το άγχος, η κατάθλιψη και η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Το κλειδί για να αλλάξει τι αρνητικέ σκέψει σου είναι να κατανοήσει πώ σκέφτεσαι τώρα και τα προβλήματα που προκύπτουν και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει στρατηγικέ για να αλλάξει αυτέ τι σκέψει ή να τι κάνει να σε επηρεάζουν όλο και λιγότερο. Η ψυχολόγο Rachel Goldman τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου τη Νέα Υόρκη λέει ότι οι σκέψει, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορέ μα συνδέονται μεταξύ του, οπότε οι σκέψει επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αισθανόμαστε και συμπεριφερόμαστε. Έτσι, παρόλο που όλοι μα έχουμε μη βοηθητικέ σκέψει κατά καιρού, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε όταν εμφανίζονται, ώστε να μην τι αφήσουμε να αλλάξουν την πορεία τη ημέρα μα. Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για το πώ να απομακρύνει την αρνητικότητα από τη σκέψη σου και να γίνεις ασταμάτητος. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι σχεδιασμένος ώστε να είναι εύκολο να κατακλειστούμε από αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα. Εφαρμόζοντας όμως μερικές απλές τεχνικές, μπορείς να ανακτήσεις τη δύναμή σου και να φτάσεις εκεί που θέλεις. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραβατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επαγγελματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσεις και το δικτυακό μάρκετινγκ να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία τους online και offline με απλό τρόπο. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σου ζητήσω να κάνεις like σε αυτό το βίντεο και να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου. Πάτα το κόκκινο κουμπί και θα λαμβάνεις ενημέρωση κάθε φορά που ανεβάζω τέτοια βίντεο. Το πρώτο βήμα για να απομακρύνεις την αρνητικότητα από το νου σου είναι να αποκτήσεις επίγνωση αυτής. Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να αναλογιστείς τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συνήθως κάνεις θετικές ή αρνητικές σκέψεις. Πώς θα τα σε συνήθως σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Ποιε συμπεριφορέ πυροδοτούν μέσα σου αρνητικέ αντιδράσει και σκέψει. Αναγνωρίζοντα τα αρνητικά μοτίβα, μπορεί να αρχίσει να τα αντιμετωπίζει άμεσα. Η αρνητικότητα συχνά προέρχεται από εξωτερικές πηγές όπως τοξικές σχέσεις, αγχωτικά περιβάλλοντα, social media, ειδήσει κτλ. και από την ερμηνεία που δίνουμε σε αυτές τις πηγές. Πριν αρχίσουμε να δουλεύουμε στην ερμηνεία που τους δίνουμε, ξεκίνα εντοπίζοντας αυτές τις πηγές και μετά πάρε τα κατάλληλα μέτρα για να τις ελαχιστοποιήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Ή ακόμα και να τις εξαλείψεις τελείω. Περιέβαλε τον εαυτό σου με θετικές επιρροές και δημιούργησε ένα περιβάλλον που θα καλλιεργεί την ανάπτυξή σου. Η ενσυνειδητότητα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να καθαρίσεις το μυαλό σου από την αρνητικότητα. Οπότε αφιέρωσε λίγο χρόνο καθημερινά για να καθίσεις κάπου ήσυχα, να εστιάσεις την αναπνοή σου και να παρατηρήσεις τη σκέψη σου χωρίς να τις κρίνεις. Με τακτική εξάσκηση θα αποκτήσεις τον έλεγχο του νου σου και θα μπορούν να αφήνεις τις αρνητικές σκέψεις να φύγουν όποτε προκύπτουν. Ασχολήσου με τη σωματική άσκηση. Η άσκηση δεν βελτιώνει μόνο την υγεία του σώματό σου, αλλά έχει επίση βαθύ αντίκτυπο και στην ψυχική σου ευεξία. Η ενασχόληση με την τακτική άσκηση απελευθερώνει ενδορφίνε, οι οποίε ενισχύουν φυσικά τη διάθεση. Βοηθά στο να μετατοπιστεί η προσοχή μα από την αρνητικότητα στην παρούσα στιγμή, γιατί είναι πολύ δύσκολο να προσπαθεί να βγάλει μια δύσκολη προπόνηση ή μια δύσκολη άσκηση και ταυτόχρονα να εστιάζεις σε αρνητικά πράγματα ή σε αρνητικές σκέψεις. Δημιούργησε ένα θετικό όραμα. Έχω στο γραφείο μου και απέναντι ένα vision board, έναν πίνακα ή ένα κολλάζ στόχων, κάτι στο οποίο φαίνονται ξεκάθαρα οι αξίες μου και κάποια από τους στόχους μου. Αν το όραμά σου είναι αρκετά ισχυρό, μπορεί να σε τραβήξει προς το μέλλον που θέλεις να έχεις και να σε απομακρύνει από την αρνητικότητα που μπορεί να υπάρχει γύρω σου. Σε αυτό μπορεί να σε βοηθήσει και ένας coach. Έχω δουλέψει με χιλιάδες ανθρώπους από το 2010. Έχω δει από πρώτο χέρι τη δυναμική που έχει στη δημιουργία καλών συνηθιών, πειθαρχία και ενός θετικού οράματος το να δουλεύεις προσωπικά με κάποιον άνθρωπο που ξέρει να σε καθοδηγήσει. Αν θέλει λοιπόν να μάθει πώ μπορεί να χτίσει μια επιτυχημένη επιχείρηση δικτυακού marketing ή αν είσαι coach ή πολιτή ή επιχειρηματία και θέλει να απομακρύνει την αρνητικότητα ή οποιαδήποτε εμπόδια μπορεί να σε κρατάνε πίσω από το να πετύχει του στόχου σου, μπορεί να δουλεύει προσωπικά μαζί μου. Μπε στο GreekCoach.gr κάθετος free, βάλτε τα στοιχεία σου για να κλείσουμε μια δωρεάν συνεδρία 30 λεπτών. Σε αυτή τη συνεδρία θα δούμε ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο να συνεργαστούμε σε επίπεδο coaching και mentoring. Μπε στο GreekCoach.gr κάθετο free. Έχει γύρω σου θετικού ανθρώπου. Ο Jim Rohn έλεγε ότι είσαι ο μέσο όρο των πέντε πιο κοντινό σου ανθρώπων. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλέξει με πολύ προσοχή του ανθρώπου που έχει γύρω σου. Περιέβαλε λοιπόν τον εαυτό σου με θετικά υποστηρικτικά άτομα που σε ανεβάζουν και σε εμπνέουν. Η θετική του ενέργεια θα σε βοηθήσει να έχει διαρκώ κίνητρα και να είσαι εστιασμένο στου στόχου σου. Βέβαια, το να έχει θετικού ανθρώπου γύρω σου δεν σημαίνει ότι θα είναι άνθρωποι οι οποίοι μόνο θα σου χαϊδεύουν τα αυτιά. Το να έχει ανθρώπου οι οποίοι θα σε κρατάνε υπόλογο για τα λόγια και τι πράξει σου είναι επίση σημαντικό, αλλά είναι και σπάνιο. Τέλο, να σου πω ότι δεν πιστεύω στην απόλυτη θετικότητα. Κάποιε φορέ το να αποφεύγουμε την αρνητικότητα ή μάλλον το να έχουμε μονή με το να αποφύγουμε την αρνητικότητα είναι από μόνο το αρνητικό. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι αγκάλιασε όλα τα συναισθήματά σου και επίλεξε να επιστρέφει σε αυτά που τελικά σε εξυπηρετούν. Αυτά που τελικά βοηθούν στην ανάπτυξή σου και στην ψυχική σου ηρεμία τελικά. Αυτά ήταν έξι βήματα για να απομακρύνει την αρνητικότητα από το νου σου και να γίνει ασταμάτητο. Να θυμάσαι ότι πρόκειται για ένα ταξίδι και χρειάζεται χρόνο και συνεχή προσπάθεια. Αλλά με αυτέ τι τεχνικέ μπορεί να καλλιεργήσει μια θετική νοοτροπία που θα σε οθήσει προ τα εμπρό σε όλε τι πτυχέ τη ζωή σου. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει, ανεβάζω ένα βίντεο περίπου κάθε εβδομάδα. Κλείσε μια συνεδρία coaching μαζί μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο free, θα χαρώ να συνδεθούμε. Βάλε σε εφαρμογή τι σημερινέ ιδέε και αφαίρεσε την αρνητικότητα από το νου σου. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου.